Αγίου Ισαάκ του Σύρου, ασκητικά λόγος όμικρον θήτα, περιμέμψιος αδελφού τεινός, σέλης 373. Εμέμφθη ποτέ της αδελφός άλλων την αδελφών, επειδή δεν επί ελεημοσύνη. Και εκείνος μεταπαρησίας και αυθαδίας απεκρίθη στον μέφοντα αυτόν, λέγον ότι οι μοναχοί δεν έχουν χρέος να κάνουν στην ελεημοσύνη. Και εκείνος ο οποίος εμέμφθη αυτόν ανταπεκρίθη. Υπάρχει φανερός ο μοναχός εκείνος ο οποίος δεν υπόκειται στο χρέος της ελεημοσύνης, επειδή ότι ούτως μοναχός δύναται μεταπαρησίας να υπεί στον Χριστόν, ως διάγραπε ότι ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε μέντσι. Ήγουν ότι ούτως μοναχός είναι εκείνος ο δεν απέκτησε αιτία επί της γης και δεν καταγίνεται στρωματικά, ούτε συλλογίζεται ποσό στα φαινόμενα του κόσμου πράγματα, ούτε φροντίζει να αποκτήσει την τι στην παρούσα ζωή. Αλλά και αν της δώσει σε αυτόν κανένα πράγμα, λαμβάνει εξ αυτού μόνο να είναι όσον έχει χρήαν και περισσότερον δεν φροντίζει. Ότι ούτως μοναχός τη αληθεία δεν υπόκειται στο να κάνει ελεημοσύνη, καθότι υπάρχει ως πετινόν του ουρανού ακτίμων, και πώς δύναται ότι ούτως να δώσει σε άλλον εξ εκείνων των πραγμάτων εκ των οποίων ούτως ελευθερώθη, αλλά μάλλον πρέπει να δίνει σε αυτόν ελεημοσύνη εκείνος ως καταγίνεται στα σωματικά ή εργάζεται δια το χειρόν και λαμβάνει από τους άλλους. Και ότι ούτως εάν αμελεί στην αρετή της ελεημοσύνης εναντιούται στην περισπλαχνία εντολή του Κυρίου, διότι όταν της δεν πλησιάζει στο Θεό δια της κρυπτής εργασίας, ούτε γνωρίζει να δουλεύει αυτό δια του πνεύματος, και αν δεν φροντίζει και δια τα έργα τα οποία είναι δυνατόν εις αυτόν να πράττει, ποια άλλη ελπίζει μένει σε αυτόν δια της οποίας να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ότι ούτως εάν σκέπτεται άλλος είναι μωρός και ασύνατος. Έτερος της γέρον είπεν, εγώ θαυμάζω δια εκείνους ήτινες ταράτονται εις την ησυχία ή να αναπαύσωσιν άλλους εις τα σωματικά. Και πάλι είπε, δεν πρέπει εμείς οι ησυχαστέ να ενώνομεν εις το έργο της ησυχίας φροντίδα άλλου πράγματος, αλλά πάν έργον αστιμάται κατά την αξία αυτού, ή να μην γίνει η πολιτεία ημών τεταραγμένη, διότι όσοι φροντίζει περί πολλών πραγμάτων είναι δούλος των πολλών, όσοι όμως φροντίζει περί μόνο περί της καταστάσεως σε αυτού ψυχής υπάρχει φίλος του Θεού. Γνώριζε καλώς ότι εκείνοι οι οποίοι κάνουν σε ελεημοσύνη και εκπληρούν την εντολή της προς τον πλησίον αγάπης είναι πολλοί εν το κόσμο. Οι εργάτες όμως της καθολικής καλής ησυχίας οι οποίοι απασχολούνται εις μόνο το Θεό είναι σπάνιοι και μόλις ευρίσκονται. Τις εξήνων ή την εσπράτωση το έργο της ελεημοσύνης στον κόσμο ή άλλην την ασωματική αρετήνη δυνήθη να αποκτήσει ποτέ ένα χάρισμα εξ εκείνων τα οποία αξιούνται παρά Θεού όσοι κάθονται στην ησυχία. Και πάλιν είπε, αν υπάρχει κοσμικός πρέπει να φροντίζεις περί των κοσμικών αρετών. Η δε και υπάρχει μοναχός πρέπει να διαπρέψεις τα έργα εκείνα δια τον οποίο η μοναχή ευαρεστούσε στο Θεό. Εάν όμως θέλεις να απολυτευτείς και κατά τα δύο, και εκ των δύο θέλεις αποτύχει. Αρετέ του μοναχού είναι η ελευθερία εκ πάντων των σωματικών πραγμάτων και ο εις τας προσευχάς σωματικά σκόπος και αδιάλειπτος ενθύμησης του Θεού. Εάν λοιπόν άνευ τούτων των αρετών δύνασε να ευχαριστηθείς εις μόνα στας κοσμικάς αρετάς, κρίνεσαι μόνο ίδιος περί τούτου. Ερώτηση. Δεν δυνατάραγε ο μοναχός ως της κακοπαθής στην ησυχία να εξασχίσει και τας δύο πολιτείας ήγουν να έχει στην καρδία τη μέρημνα του Θεού και άλλη την κοσμική φροντίδα? Απάντηση. Εγώ μεν νομίζω ότι όταν αφήσει τις πάντατα του κόσμου και περιορίσει αυτόν όλους στην ησυχία, φροντίζω μόνο περί της ιδίας αυτού ψυχής, ουδέ ούτω δύναται να πολιτευτεί ανελιπώσει στο έργο της ησυχίας, καν υπάρχει εκτός πάσης σωματικής προσπαθίας, πόσο μάλλον εάν φροντίσει και περί άλλου τεινός πράγματος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αφήκαινε στον κόσμο εκείνους ήτινες δουλεύουσι αυτό πιστός ή να επιμελούνται τα πτωχά αυτού τέκνα και εξελέξα το δια αυτών τους μοναχούς ή να υπηρετώσουν έμπροσθεν αυτού, επειδή όχι μόνον εις τα πράγματα των επιγείων βασιλέων δύναται να ειδεί τις διαφόρους τάξεις ανθρώπων, εξώνει μένει συν ενδοξότεροι και ίστανται ενώπιον του βασιλέως και γνωρίζει τα μυστήρια αυτού ή δε βρίσκονται στα εξωτερικά του βασιλέως πράγματα, αλλά και στα πράγματα του επαρονίου βασιλέως τα οποία τα αυτά δύναται να είδει.
καθώ την άλλη παρησία έχουν εκείνη ήτινες δια της προσευχής, μη στηριάζουσι πάντοτε μετά του Θεού και ιδιαίτερου επορανίου και πηγίου πλούτου και καταξιούνται και άλλην εξουσίαν δεικνύουση καθόλης της κτήσεως, εκείνη η οποία δια των κτισμάτων και των βιωτικών πραγμάτων δουλεύει στο Θεό και δια της εαυτών αγαθοεργίας, ευαρουστούσε εις αυτόν ή και τούτο υπάρχει μέγιστον και επενετών έργων. Πρέπει λοιπόν εμείς οι μοναχοί όχι μόνο εξ αυτών των ελλειπών του Θεού έργων να λαμβάνομεν τύπων και παράδειγμα, αλλά και εκ των αθλητών και αγωνιστών Αγίων Ήτινες επολιτεύτησαν καλώς και θεάρρωστος και εξ εκείνων οι οποίοι εγκατέλειπτον πάντα τα βιωτικά και γεώργησαν επί την γη την επουράνιο βασιλεία. Εξ εκείνων λέγω οι οποίοι περιεφρόνησαν άπαξ τα γήινα και ύπλωσαν τα σε αυτόν χείρας εις τα σπήλας του ουρανού. Γιατί ενός έργου οι παλαιοί Άγιοι ευαρέστησαν το Θεό, προετοιμάσαντες εις ημάς την οδόν ταύτης της πολιτείας, ο Άγιος Ιωάννης ο Θηβαίος, ο θησαυρός των αρετών, η πηγή της προφητείας, άρα για να πάμε τους αδελφούς στα σωματικά ευηρέστησε το Θεό εντός του εγκλειστηρίου αυτού, ίδια της προσευχής και της ησυχίας. Δεν αρνούμε δε ότι και δια της σωματικής αναπαύσεως των αδελφών πολύ ευηρέστησαν το Θεό, αλλά ότι είναι υποδεέστεροι και κατώτεροι εκείνοι ήτινες ευηρέστησαν εις αυτόν δια της προσευχής και της εγκαταλείψεως πάντων των βιωτικών πραγμάτων. Ή προς τους αδελφούς αυτών βοήθεια εκείνων ήτινες ζώσιν στην ησυχία, υπάρχει άλλοι ήγουν οι ζώντες στην ησυχία, βοηθούσιν ημάς δια του λόγου, δια της συμβουλής εν καιρό ανάγκης ή εύχονται υπερημών. Εκτός τούτου, εάν ο εν ησυχία ζουν ενθυμείται ή φροντίζει περί βιωτικού τινού πράγματος, δεν έχει πνευματική σοφία, διότι το απόδοτε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, ήγουν τα του πλησίου στον πλησίου και τα του Θεού στον Θεό, δεν ελέγχθη δια τους ησυχαστάς, αλλά δια τους πολιτευομένους εκτός της ησυχίας, επειδή όσοι ζώσει κατά την αγγελική τάξη και φροντίζουν περί της εαυτών ψυχής, δεν προσετάχθησαν να ευαρεστώσει το Θεό δια της μερμήμνης των βιωτικών πραγμάτων. Δεν πρέπει λοιπόν ο μοναχός να έχει φροντίδα κοσμικού τεινός πράγματος, όπερ κινεί και καταβιβάζει το νου αυτού από τις έμπροσθεν του Θεού στάσεως. Εάν δε τη εναντιούμενο είπε ότι και ο Θείος Απόστολος Παύλος εργάζεται ιδία χειρσή και έδιδεν ελεημοσύνη, αποκρίνουμε εις αυτόν ότι μόνος ο Παύλος η δύνατο να πράττει τα πάντα, άλλος Παύλος όμως δεν γνωρίζουμε αν εγένετο ή αν κατόρθωσε τα πάντα ως εκείνος. Δείξον μισή άλλων τιούτων Παύλων, καγός ή πείθομαι. Λοιπόν, τα μερικά και οικονομικώς γενόμενα μη φέρε εις μέσον των καθολικών πραγμάτων, επειδή άλλο είναι το έργο του Ευαγγελικού Κηρύγματος και άλλη η εργασία της ησυχίας. Συ δε αν θέλεις να κρατήσεις το έργο της ησυχίας, γεννού ως τα σεραφείμ τα οποία δεν φροντίζουν υποντός ποσός περιβιωτικού πράγματος και έχει πάντοτε υπόψη σου ότι δεν υπάρχει άλλος της επί της γης παρασύ μόνος και ο Θεός, τον οποίον αγωνίζει να απολαύσεις καθώς σε διδάξεις παρά των προϋπαρξάντων πατέρων σου, καθότι αν δε σκληρύνει τη στην αυτού καρδίαν και δεν απέχει σταθερός εκ του έργου της ελεημοσύνης, και αν δεν απέχει σταθερός εκ του έργου της ελεημοσύνης όπως αποφύγει πάσαν εγκόσμια φροντίδα, και αν δεν επιμείνεις μόνη την προσευχή κατά τους διορισμένους σε αυτόν καιρούς, αδύνατον υπάρχει να ελευθερωθεί εκ της ταραχής της μερίμνης και να απασχοληθεί στην ησυχία. Εάν λοιπόν σύ επέλθει λογισμός να φροντίσει τι πράγμα το οποίο θέλει διασκορπή στην καλήν και αταραξία της καρδίας σου, είπε προς αυτόν: καλή μεν είναι η οδός της αγάπης και η δια των Θεών γενωμένη ελεημοσύνη, αλλά καγώ δια των Θεών δεν θέλω αυτήν. Είπε ποτέ της μοναχός, ως της έτρεχε να φτάσει την αέρη μύτη: στάσου πάτερ, επειδή για τον Θεό τρέχω πίσω. Και εκείνος απεκρίθη: και εγώ για το Θεό φεύγω από σου. Ο αβάς Αρσένιος ούτε προς ωφέλεια ούτε προς άλλο τι να σκοπό εδέχεται την άδεια των Θεών. Άλλος πάλι για τον Θεό όλη την ημέρα εδέχεται και συνομίλει και συνεβούλευε πάντα στους ερχομένους σε αυτόν ξένους. Ο Αρσένιος όμως αντί αυτού εξελέξατο την συνοπή και την ησυχία και δια τούτο ελάλη μετά του Αγίου Πνεύματος εμέσω της θαλάσσης παρόντος βίου και μετά μεγής γαλήνης έπλεε δια του πλοίου της ησυχίας, καθώς φανερός απεκαλύφθη τούτο εις τους αγωνιστάς. Επειδή και ο όρος της ησυχίας είναι γενική σιωπή, εάν ευρεθείς εις την ησυχία πλήρης ταραχής και το μεν σώμα θορυβήσεις εις τα έργα των χειρών σου, την δε ψυχή δια της φροντίδας των πραγμάτων, ποια ανησυχία έχεις εκ τούτου προς ευαρέστησην Θεού
σύκρινον τούτο, διότι χωρίς να αφήσουμε πάντα τα του κόσμου και χωρίς να αποφύγουμε πάσα φροντίδα, αν είπαμε ότι κατορθώσαμε την πολιτεία της ησυχίας, είναι ντροπή και κατηγορία σε εμάς. Το δε Θεό ημών, η δόξα εις τους αιώνας.